Ο συνάδελφος ο Χρήστος σήμερα δεν είναι με την οικογένειά του. Δεν είναι με τους γονείς του. Δεν είναι με τους συναδέλφους του στον χώρο δουλειάς. Δεν είναι με τους φίλους του. Και γι' αυτό ευθύνη έχει η εγκληματική πολιτική του εργοστασίου Ήπειρος και συνολικά όλων των εργοδοτών και των κυβερνήσεών τους, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γεμίσουν τον τορβά τους με περισσότερα κέρδη. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συγχρονόμαστε στο ΠΑΜΕ καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα αλλά και εδώ στην Άρτα να παλέψουν για τα και να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειάς τους. Να μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους υγιείς, στις οικογένειές τους. Να παλέψουν για αυτά και να τα θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα. Εκδικάζεται σήμερα μια υπόθεση για τον συνάδελφο Χρήστο που χάθηκε άδικα στο εργοστάσιο της γαλακτομηχανίας Ήπειρος στην Άρτα από εγκληματική ανέργεια, τόσο όσον αφορά το καθηγκοντολόγιο που είχε ο νέος συνάδελφος που είχε προσληφθεί, όσο και τα ελεπή μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Εύχομαι να είναι το τελευταίο θύμα της εργασίας. Φοβάμαι όμως ότι η συμπεριφορά όλων των εργοδοτών απέναντι στους εργαζομένους και με σκοπό την κερδοφορία δεν αποβλέπει σε αυτό το πράγμα. Σήμερα συμπεραστεκόμαστε και στην οικογένεια του θύματος, τόσο αναπάντητα γιατί μια άλλη απώλεια σήμερα θα εκδικαστεί για τον πατέρα, τη μητέρα του, την αδελφή του εδώ σήμερα, που έχουν να σημειώσουν άλλη μια απώλεια. Δυστυχώς τα ποινικά δικαστήρια δεν αποδίδουν ούτε καν τις απαντήσεις στο γιατί χάθηκε ο συνάδελφος Χρήστος.